Γεια σας. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο την εφαρμογή Scratch Junior. Μια εφαρμογή με την οποία παιδιά ηλικίας 5 με 7 χρονών μπορούν να δημιουργούν διαδραστικές ιστορίες ή να μαθαίνουν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού. Είναι δηλαδή η έκδοση του γνωστού Scratch για πιο μικρά παιδιά. Υπάρχει για Android και για iOS. Θα την ανοίξω λοιπόν εγώ εδώ. Θα επιτρέψω να τραβάει φωτογραφίες και να κάνει εγγραφή ήχου. Πρόσβαση στα πολύ μέσα. Εδώ με ρωτάει που χρησιμοποιώ το Scratch GR. Θα επιλέξω εδώ για σχολείο. Και από τις ε, ρυθμίσεις μπορούμε να δούμε να, ότι είναι σωστά επιλεγμένη η γλώσσα που θέλουμε τα ελληνικά. Οπότε επιστρέφω πίσω και με το κουμπάκι εδώ το ερωτηματικό μπορείτε να δείτε κάποιες οδηγίες, ένα βιντεάκι που υπάρχει και να πάτε με το σπιτάκι, με το home, να πάμε στο περιβάλλον του Scratch, θα το δείξουμε έτσι λίγο συνοπτικά. Έχουμε κάποια έργα, εδώ με το συν φτιάχνω ένα νέο έργο. Και ξεκινάει λοιπόν, εδώ είναι η σκηνή μου, έχω ένα χαρακτήρα, η γάτα, βλέπετε εδώ αριστερά, η σκηνή μου είναι λοιπόν άδεια και εδώ κάτω είναι οι διάφορες εντολές που μπορώ να προσθέσω στο χαρακτήρα μου. Εδώ είναι οι ομάδες εντολών, με μπλε είναι οι εντολές κίνησης, μπορείτε λοιπόν να κάνετε τα πάνω και να δείτε τι κάνει κάθε εντολή. Ας βάλω λοιπόν εγώ μια εντολή εδώ, και άμα κάνω πάνω τη, εκτελείται η εντολή. Κυρείται δεξιά ο χαρακτήρα. Υπάρχει αριστερά, να πάει πάνω. Υπάρχει για παράδειγμα, αυτό είναι. Κάνει ένα σαν άλμα. Μετά μερό είναι οι εντολέ εμφάνιση. Με το κουμπάκι αυτό, με αυτήν την εντολή, μπορεί να πει ένα μήνυμα. Το οποίο θα το γράψουμε εδώ πέρα. Με αυτό εδώ μεγαλώνει ή μικραίνει το μέγεθος του χαρακτήρα μας. Για να αφαιρέσουμε λοιπόν μια εντολή την πάμε από εδώ κάτω. Εδώ είναι οι εντολές ήχου. Μπορούμε να έχουμε μια εντολή που να κάνει απλά ένα ήχο pop ή με το μικρόφωνο εδώ το κουμπάκι να ηχογραφήσουμε αυτή τη στιγμή ένα ηχητικό κομμάτι. Εδώ είναι οι διάφορες εντολές ελέγχου. Αν κάνω τα πάνω μου λέει ακριβώς τι κάνουνε. Με αυτό αυξάνω ταχύτητα μιας ενό ενός χαρακτήρα. Εδώ κάνω μπλοκ επανάληψης και εδώ είναι κάποιες ειδικές εντολές εδώ για τερματισμού και για επανάληψη συνέχεια. Και εδώ έχουμε με τα κίτρινα είναι οι εντολές αρχή, π.χ. με το πράσινο σημείο μπορώ να ξεκινήσω μια σειρά εντολών. Εδώ μπορώ να ξεκινήσω με ένα χτύπημα σε ένα χαρακτήρα. Εδώ μια σύγκρουση να στείλω ένα μήνυμα ή ένα μήνυμα εκκίνηση. Κάποιε πιο προχωρημένε λειτουργίε. Στο παρόν βίντεο δεν είναι σκοπό μα να δείξουμε όλη τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch. Θα κάνουμε όμως ένα απλό παράδειγμα για να δείξουμε λίγο πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θα κάνουμε λοιπόν ένα απλό προγραμματάκι. Θα ορίσουμε πρώτα τη σκηνή μας. Με το κουμπάκι εδώ μπορώ να επιλέξω μια σκηνή. Ας πούμε αυτή να εδώ. Θέατρο. Ή μπορώ εδώ με το πινέλο να φτιάξω μια δικιά μου. Να την προσαρμόσω, να τη ζωγραφίσω. Ας πάω λοιπόν πίσω. Με το κουμπάκι εδώ να τοποθετήσω το χαρακτήρα μου στη σκηνή και ας κάνουμε ένα απλό, μια απλή κίνηση να πηγαίνει λοιπόν δεξιά δύο βήματα αλλάξω το δύο να βάλω άλλο ένα να πηγαίνει αριστερά δύο ή να το κάνω καλύτερα να πηγαίνει δεξιά να κάνει ένα άλμα και να ξαναεπιστρέφει. Ωραία λοιπόν, ένα απλό προγραμματάκι. Αν αυτό λοιπόν θέλω να γίνεται, να ξεκινάει αυτό με την ένταξη όλη της σκηνής. Η σημαία είναι αυτό εδώ το, το ρεγαλιάκι. Και αν θέλω να επαναλαμβάνεται συνέχεια, αντί να βάλω αυτό το μπλοκ επανάληψης, που είναι μόνο για συγκεκριμένες φορές, υπάρχει εδώ στα κόκκινα το επανέλαβε για πάντα οπότε λοιπόν μπορώ να κάνω αυτό εδώ το προ προγραμματάκι να το σταματήσω εδώ με το κόκκινο κουμπάκι να ξαναβάλω εδώ το χαρακτήρα μου ας βάλω και έναν δεύτερο χαρακτήρα αυτό εδώ για παράδειγμα ο τακ πατήσω ok και αυτό θα το κάνω λίγο πιο διαδραστικό, να όταν θα κάνει άγγιγμα ο χρήστης πάνω του, έχω επιλέξει το χαρακτήρα των τάκ, θα, θα το κάνω να κάνει μια αναπήδηση. Με αυτό εδώ. Οπότε όταν ξεκινήσει η σκηνή, θα χορεύει ο γάτος και θα μπορώ με άγγιγμα να αναπηδάει και ο τάκ. Ας κάνω να κάνω λίγο παραπάνω με 4. Και έτσι σταματάει η σκηνή. Μπορώ να προσθέσω και εδώ κι άλλο σκηνικό, να κάνω πιο πολύπλοκα διαδραστικά προγράμματα. Υπάρχουν οδηγίες και κάποια σχέδια μαθήματος για το Scratch Junior στην επίσημη ιστοσελίδα. Και να κάνω λοιπόν τώρα εδώ έχω το πλέγμα. Εδώ βλέπω σε full screen το πρόγραμμά μου πως είναι. Ωραία. Να φύγω πάλι από εδώ. Να βγάλω το πλέγμα και να κάτι άλλο μπορείτε να βάλετε μέσα στη σκηνή με το ABC. Μπορείτε να βάλετε κείμενο. Και αφού το γράψετε να το μετακινήσετε με το δάχτυλό σας. Και έχουμε λοιπόν τελειώσει με το Scratch Junior. Να πάω λοιπόν στην αρχή. Εδώ βλέπω τις σκηνέ μου. Μπορώ να τις ξαναεπεξεργαστώ. Και με το κουμπάκι αυτό να παίξω τη σκηνή μου. Δείξαμε λοιπόν το Scratch Junior, μια έκδοση του Scratch για παιδιά 5 με 7 χρονών.